Πάμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις, την πολιτική επικαιρότητα κυρίες και κύριοι. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, η παρουσία του Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Συνδέομαστε με Αθήνα, Σάγια Τσαουσίδου, συνάδελφος δημοσιογράφος, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Να τα δούμε αναλυτικά, να δούμε και τους υπουργούς. Και είχαμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο Σάγια, αμερόληπτη ουδέτερη και αντικειμενική υπηρεσιακή κυβέρνηση, η παρενέση Σαρμά στους υπουργούς του. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στη μορφή Δυτική Μακεδονία. Να πούμε ότι έγινε η ορκομοσία, οι περισσότεροι από τους υπουργούς ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, μόνο δύο επέλεξαν τον πολιτικό, έγινε η διαδικασία, ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι με την παρουσία μελών των οικογενειών τους οι περισσότεροι, γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένας υπηρεσιακός υπουργός είναι υπουργός και θέλει να μοιραστεί τη χαρά του. Έτσι οι περισσότεροι είχαν επιλέξει να φέρουν τους συζύγους ή τα παιδιά, τέλος πάντων, ήταν μια πολύ έτσι όμορφη στιγμή για όλους τους. Είναι 25 μέρες, ένας μήνας περίπου, που θα μείνουν σε αυτή την κυβέρνηση. Όλοι ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά. Μάλιστα, ερωτώμενοι κάποιοι από αυτούς είπαν ότι θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε εκκρεμότητες, ώστε η καινούργια κυβέρνηση να βρει λιγότερες. Ρωτήθηκαν πώς τους έγινε η πρόταση, είπαν ότι δέχτηκαν το τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως την αποδέχτηκαν, γιατί είναι μεγάλη τιμή, όπως καταλαβαίνεις, μια τέτοια πρόταση, έστω και τιμητική. Οπότε προχωράμε, έχουν ήδη ενημερωθεί, γίνονται οι γίνανε. Παράδοση παραλαβή των Υπουργείων, από τους προηγούμενους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και ενημερώθηκαν για τα πιο σημαντικά ζητήματα του κάθε Υπουργείου. Εδώ να τονίσω ότι η επιλογή του κυρίου Στεφανή για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούμε ότι ήταν από τις καλύτερες που μπορούσε να κάνει ο τωρινός Πρωθυπουργός, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ένας έμπειρος στρατιωτικός και σε κάθε περίπτωση γνωρίζει τα θέματα που έχουν με την γείτονα χώρα. Μία σχέση εύθραυστη, θα έλεγα, όμως περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει και με τις εκλογές του στην Κυριακή. Ναι, τις τουρκικές εκλογές, παρότι αυτό που έλεγα ότι δεν βλέπουμε στραμμένα τα βλέμματα των ελληνικών μέσων εκεί, τι γίνεται, γιατί κυριαρχούν σημαντικά θέματα δικά μας μετά τις εκλογές, θα δούμε με ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Να πούμε ότι αν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τις τουρκικές εκλογές, να πούμε ότι τα ποσοστά αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι υπερισχύει ο πρόεδρος Ερντογάν, του Κιλιτσάρογλου. Σε κάθε περίπτωση δεν πιστεύω προσωπικά, αλλά και ο δημοσιογραφικός εν γέννη χώρος, ότι θα αλλάξει κάτι. Κάποιοι μιλούν για την ηγεμονία του Ερντογάν και ότι θα πάρουν τα μυαλά του αέρα και όλα αυτά. Επειδή όμως γνωρίζουμε τον πρόεδρο Ερντογάν και το πώς κινείται και σε διπλωματικό και σε θέματα εσωτερικής κατανάλωσης, δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις από τη στιγμή που θα ξαναβγεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είμαστε έτοιμοι με την καινούργια κυβέρνηση που θα προκύψει, εφόσον συνεχίσουμε και εμείς να είμαστε κυβέρνηση, εννοείται, να κάνουμε έναν γόνιμο και υγιή διάλογο, άρα έθεσε, αν θέλει, το ζήτημα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και έτσι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει στις 14 το βράδυ. Μάλιστα, ωραία. Όχι 14. Συγγνώμη, στις 28 το βράδυ. 28, 14 είχαμε πριν δύο εβδομάδες. Μάλιστα, ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα να αναφερθούμε λίγο στους υπουργούς για τους τηλεθεατές μας, γιατί πολλοί είναι που δεν ξέρουν. Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, Υπουργός Επικρατείας Βασίλειος Κουρής, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Θεόδωρος Πελαγίδης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Παιδίσουν, Υπουργός Ελένη Λούρη, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Βασίλης Κασκαρέλης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Χρήστος Κίτας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργός Πατρίνα Παπαρικοπούλου, Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Αναστασία Κοτανίδου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργός Παντελής Κάπρο, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Χαράλαμπος Λαλούσης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργός Γεώργιος Κουμεντάκης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργός Φίλιππος Σπυρόπουλος, Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει Υπουργός Καλλιόπης Πανού, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργός Δανίλ Έσδρας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργός Σοκράτης Κατσίκας, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργός Θεόδωρος Κλιάρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργός Γεώργιος Τσακίρης,
Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργός Ιωάννα Δρέτα, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Ηλίας Σιακαντάρης. Έχουμε, βλέπω ότι και κάποια υπουργεία δεν τα βλέπουμε αναλυτικά, ίσως και κάποια χαρτοφυλάκια δεν έχουμε πάρα πολλούς υπουργούς και κάποια έτσι τα οποία τα είχε η σημερινή κυβέρνηση. Μένει να δούμε τώρα. Πάντως έγινε ένα μικρό υπουργικό συμβούλιο σήμερα, αλλά από ό,τι είπε ο κύριος Σαρμάς, ο πρωθυπουργός, ότι αύριο θα υπάρχει ένα πιο μεγάλο υπουργικό συμβούλιο για να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές το πώς θα κινηθεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι υπηρεσιακή και δεν είναι πολιτική κυβέρνηση. Για να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Έτσι, να πούμε, Δημήτρη, ότι οι υπουργοί, οι απελθόντες υπουργοί, ενημερώσαν τους ήδη, τους άρτια φιχτέντες, τους νέους δηλαδή, για τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να ασχοληθούν. Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν, όπως οι εκκρεμότητες που είπαμε πριν, που τόνισαν κάποιοι εισερχόμενοι για την οργομοσία. Οπότε, δεν έχουν περιθώριο να κάνουν πολλά πράγματα, όμως μπορούν να διαχειριστούν κάποια ώστε να προχωράει η δουλειά και να μην μένει πίσω. Σε καλό κλίμα έγινε και γίνεται και παράδοση παραλλαγή. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα έχουμε τέτοιες. Οπότε νομίζω ότι ξεκινούν από αύριο τη δουλειά τους οι καινούργοι υπουργοί πλέον. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε το δεκάλογο του καλού υποψηφίου που λαμβάνουν πλέον οι υποψήφοι και για την Κυριακή όσοι συμμετείχαν στις εκλογές. Και όσοι θα συμμετέχουν σε εκλογές 25 Ιουνίου με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε μια συνάντηση σήμερα όλων των υποψηφίων στη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα και αυτών που δεν έχουν εκλεγεί, αλλά και το Σαββατοκύριακο θα είναι και οι νυν βουλευτές με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Οι οδηγίες είναι σαφείς και αυστηρές. Το μήνυμα προς όλους είναι πως θα πρέπει να δουλέψουν ομαδικά για το κόμμα. Πάμε να δούμε και φυσικά τι έγινε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πήρε την ευθύνη του Αλέξης Τσίπρας πάνω του με πάρα πολλά, αλλά υπάρχει και μουρμούρα εκεί. Υπάρχει μουρμούρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στους εκλεγμένους βουλευτές ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει όλοι τους να πάνε και όχι μόνο στους εκλεγμένους και στους υπόλοιπους, γιατί ξέρουμε ότι θα έχει παραπάνω βουλευτές από ότι ο αριθμός που γνωρίζουμε. Θα πρέπει να πάνε πίσω στις περιφέρειές τους, στους νομούς τους και να δουλέψουν. Και μάλιστα θα αξιολογηθούν, γιατί καταλαβαίνεις ότι το σοκ που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ με την διαφορά δεν το έπαθε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το έπαθαν όλος ο ελληνικός λαός. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαφορά 20 μονάδες. Οπότε αυτό που προσπαθούν τώρα τα αντιπολιτευτικά κόμματα, το δεύτερο, τρίτο και τα υπόλοιπα, είναι να αυξήσουν όσο περισσότερο το ποσοστό τους, στοχεύοντας μάλιστα και στην είσοδο στη Βουλή τα δύο που περιμένουν στη σειρά και είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και η Νίκη. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα υπάρχει και κάποιο άλλο κόμμα το οποίο μπορεί και να εισέλθει. Καινούργιες κάλπες έχουμε. Άδειες είναι οι κάλπες. Άγια Τσαουσίδου, άδειες είναι. Μπράβο. Δεν ξέρουμε τι θα δείξουν και πώς θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Κατάλαβες. Έτσι και δεν ξέρουμε αν τελικά πάρει το πράσινο φως το κόμμα του κυρίου Μπογδάνου μαζί με τον κύριο Θεοτζόγλου. Με τον κύριο Χετζόγλου, αλλά και της κυρίας Λατινοπούλου, οι οποίοι κόπηκαν για κάποιες, αν θέλετε, λεπτομέρειες, που όμως τώρα έχουν φροντίσει, από ό,τι λένε, και δεν θα υπάρχουν αυτά τα κολλήματα. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, θα δούμε τι δυναμική θα έχουν και εκείνοι. Ναι, είναι θέμα πάντως αυτό που λέμε για μία ακόμη φορά, ότι υπάρχει μια κομματική σύσκεψη στην Πειραιώς με όλους τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας εκλογές. Οι οδηγίες είναι σαφείς και αυστηρές, το λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα προς όλους είναι πως θα πρέπει να δουλέψουν ομαδικά για το κόμμα με στόχο τη διατήρηση του 40,79 που έλαβε στην πρώτη κάλπη. Και βέβαια η γενική γραμμή, Δημήτρη, είναι ότι θα κάνουμε σε αυτή τη τετραετία όσα ξεκινήσαμε και δεν έχουμε τελειώσει. Η συνταγματική αναθεώρηση επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση και να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι θέλει και τη σύμβλευση των υπολείπων κομμάτων, γιατί άλλο είναι να κάνεις μόνος σου και άλλο να έχεις, αν θέλεις, και τη συμπαράσταση των υπολείπων. Να πούμε εδώ, επειδή ανέφερε στο ΣΥΡΙΖΑ,
ότι η γκρίνια συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό το είδαμε και το ακούμε από τα στελέχη. Βέβαια προς τα έξω προσπαθούν να περάσουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι όλοι είναι ενωμένοι και στηρίζουν τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και καλά κάνουν, θα έλεγα, γιατί η άλλη εκλογή είναι πάρα πολύ κοντά, οπότε δεν θα μπορούσε να τεθεί θέμα αρχηγού τώρα. Λένε ότι ακόμα και αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το συζητάνε, πάνε για την νίκη όπως λένε, δεν θα τεθεί θέμα, γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα το οποίο ήταν στο 3%, στο 4% και το έφτασε να είναι κόμμα εξουσίας. Πάντως βλέπουμε ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε για μια ακόμη φορά ακέρα την ευθύνη για την ΙΤΑ, επιχείρησε να ξεδιπλώσει το νέο αφήγημα ενώπιση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Ενώ θα διστάσει να επισημάνει ότι το κόμμα δεν κατεβαίνει στις νέες κάλπες για να χάσει, αλλά για να κερδίσει. Εννοώντας να κερδίσει ποσοστά. Δηλαδή αυτό ποσοστά. Που είπε, να κρατήσουμε τα ποσοστά μας. Και λίγα παραπάνω. Το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσει, να διατηρήσει αυτό το ποσοστό τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας Νίκος Ανδρουλάκης από πίσω, που όσο και αν θέλουν κάποιοι να τον αμφισβητούν, θα τα δώσει όλα με την έννοια του εκλογικού αγώνα, της συσπήρωσης και της στο να προσπαθείς να εκμεύσει τους ψηφοφόρους που του είχαν φύγει και που έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα κόμματα. Αλλά δεν είναι και σωστό αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν χρειάζεται η κυβέρνηση ένα-δύο βουλευτές, εγώ δεν θα στηρίξω. Γιατί? Δηλαδή, πάμε σε τρίτες κάλπες παράδειγμα. Όχι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Στο τέλος θα πιθανεύσει η λογική. Νομίζω ότι και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης θα δει ποιο είναι το αν θέλει, το θετικό στην όλη κατάσταση και ποιο είναι το συμφέρον του δικού του κόμματος. Γιατί αν θα πρέπει να συμπορευτεί για να κάνει και αυτός προγραμματικά κάποια πράγματα που είχε δηλώσει, και αυτά τα πράγματα συνάδουν με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί να μην συνεργαστούν. Μάλιστα. Άλλωστε ο κόσμος δεν θέλει να πάει σε τρίτες εκλογές, γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει να χάσει κάτι, να κερδίσει έχει. Γι' αυτό λοιπόν την ανάσα του Νίκου Ανδρουλάκη την νιώθει ο Αλέξης Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ναι, και γι' αυτό προσπαθούν να δείξουν ότι είναι ενωμένοι. Πράγμα λίγο δύσκολο θα έλεγα, Δημήτρη, μιας και οι συνιστώσεις που υπάρχουν είναι πολλές και διαφορετικές. Ήδη είχαμε την αμφισβήτηση από κάποιους της Πόπης της Τσαπανίδου, της συναδέλφου μας, που ήταν και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και αναρωτιόμαστε τι η Πόπη έφτεξε για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κάποιες φορές χρεώνουν και κάπου. Μάλιστα. Έτσι. Πάντως η Πόπη είναι εδώ, δεν έχει παραιτηθεί, ούτε την έχει παραιτήσει ο κύριος Τσίπρας, και θα δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος της από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Θα τα δούμε άλλωστε και τη Δευτέρα. Να κλείσω και με κάτι άλλο, με ένα θέμα τοπικό, γιατί και η κακοκαιρία εδώ που έχουμε και λίγο ο καιρός δημιουργεί θέματα, γιατί είχαμε μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή του Δήμου Δεσκάτη, Σάγια, γιατί άφησαν πίσω τους οι έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις που πλήττουν συνεχώς τους τελευταίους δύο μήνες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως λέει ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης, ο Μπάμπης Ορφανίδης, μάλιστα η χθεσινή κακοκαιρία έπληξε κυρίως καλλιέργευση τυρών και κυπευτικών στη δημοτική ενότητα Χασίων, ενώ η παραγωγή ελαιοκράμβης, οσπρίων, βρώμης και καπνών μετρούν ακόμη τις πληγές τους. Για το λόγο αυτό, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Ορφανίδη με τον νέο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Γραμμένα, τον κύριο Ιωάννη Γιάτσο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λικουρέτσο και την προσταμένη του ΕΛΓΑ Κοζάνης, την Ελένη Κατόγλου, δείχνοντας άμεσο ενδιαφέρον και δηλώνοντας πως έχουν επίγνωση της κατάστασης. Από την πλευρά του, ο νέος βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάτσος, ανέλαβε ήδη πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο θέμα, επισημένοντας ότι βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες και σε συνεχή επαφή με τον ΕΛΓΑ για τη γρήγορη αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων. Έχουμε κακοκαιρίες, βρέχει συνέχεια την τελευταία περίοδο και είχαμε και καταστροφές, βλέπουμε. Και αυτό είναι αρνητικό. Οι αγρότες και η καταστροφή που έχουν υποστεί θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο να διευθετηθεί, δηλαδή να βοηθηθούν από την κυβέρνηση, γιατί είναι το μόνο μέσο που έχουν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Είναι το μόνο μέσο από το οποίο, αν θες, κερδίζουν τα προστοζήν. Και καταλαβαίνουμε πόσο εύθραυστη είναι η καλλιέργεια, η όποια καλλιέργεια. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση, καλά κάνει ο βουλευτής και παίρνει πρωτοβουλίες και θα πρέπει να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο να αποζημιωθούν, αλλά να αποζημιωθούν και γρήγορα. Ας ελπίσουμε. Μάλιστα. Ωραία, Σάγια, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης. Με πολλές εξελίξεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.